Μαυρομιχάλη. Την Ιρνόλα που μεγαλώσατε. Η γωνία Μαυρομιχάλη και Σόλωνος, στην πολυκατοικία που είναι ανάμεσα στην Ιπποκράτους και τη Μαυρομιχάλη, ακριβώς στη μέση της, εκεί μεγάλωσα. Μαυρομιχάλη και Σόλωνος. Ναι, και Μαυρομιχάλη και Σόλωνος υπήρχε μια αυλή των θαυμάτων, σαν αυτές που γνωρίζουμε από το του Καμπανέλη το έργο. Εν πάση περιπτώσει, και όσοι είναι αρκετά μεγάλοι έχουν ζήσει και το έχουν δει, όπου ήτανε, πρέπει να ήταν πάνω από 10 οικογένειες που ζούσαν γύρω-γύρω από μια κεντρική αυλή, με κοινό καμπινέ. Κοινή κουζίνα, υποθέτω. Κοινή κουζίνα, ναι. Και στην προστινή μεριά, προς τη μεριά της Όλνος, υπήρχε ένας πολύ δυνατός γερμανικός φούρνος, λεγόμενος. Γερμανικός τύπου. Τι ήταν ο γερμανικός φούρνος? Ο γερμανικός φούρνος μου φαίνεται ήταν ότι δεν ψήνανε το ψωμί στα ξύλα, αλλά με μηχανήματα, ναι, τελευταίας τεχνολογίας. Για αυτή είχε και πηγάδι, μήπως? Αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Γιατί έχω δει και μερικές φορές με πηγάδι μέσα, κοινόχρηστο. Όχι, αυτό που περιγράφεται το έχω δει στο σπίτι που έμενε μια θεία μου στην οδό Σελεύκου. Η οδό Σελεύκου είναι ένα μικρό δρομάκι κάτω από τη Μιχαήλ Βόδα, μεταξύ Κοδρικτόνος και Παρασίου, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά τέλος πάντων. Εκεί έχω δει τέτοια με μια αυλή και πάντα βεβαίως ένα δίπατρο, ενώ όλα αυτά τα σπιτάκια, τα οικογενειακά που στεγάζουν οι οικογένειες, ήταν ισόγεια σπίτια, πάντα στη γωνιά αυτού του οικοπαίδου υπήρχε ένα δίπατρο σπίτι που ήταν του ιδιοκτήτη. Προφανώς ο ιδιοκτήτης που λέγε τον αέρα γύρω-γύρω, χτίζαν οι άνθρωποι σπιτάκια ή κάποιος εργολάβος έχτιζε. Ήταν μια πρώιμη οριζόντια πολυκατοικία. Σωστό. Οι αυλές των αμάτων. Εν εκτάσει, όχι κάθε ύψος. Ναι, ναι. Σωστό. Πολύ σωστό. Εμένα κάνουμε αυτό το μικρό συμπλήρωμα. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι κύριες επιρροές σας? Επιρροές που... που έχετε δεχτεί στη λογοτεχνία σας, εννοώ, στο γράψιμό σας. Δεν είμαι απροετοίμαστος να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, θα προσπαθήσω. Δεν θα σας φάω πολύ χρόνο. Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι τα πρώτα μου διαβάσματα, έτσι κι αλλιώς. Είναι δηλαδή στην παιδική μου ηλικία της Πινελόπης Δέλτα τα βιβλία. Αμέσως μετά την Πινελόπη Δέλτα, βούτυξα στο τέλος της βίας μου στα βαθιά νερά, δηλαδή στους κλασικούς του 19ου αιώνα. Γάλλους, Ρώσους, Βρετανούς. Γάλλους, ακριβώς, ναι, ακριβώς όπως λέτε. Και χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω, να πούμε, Μπαλζάκ, Ντίκενς, Ντοστογκέφσκι, για να συμπληρώσουμε όχι την τριάδα, αλλά τον 18ο αιώνα. Με τους δικούς μας θα έλεγα οπωσδήποτε, αλλά αργότερα αυτό, δηλαδή στα 20 μου χρόνια, Παπαδιαμάντη, Βυζινό, κλασικά ελληνικά γράμματα. Η γενιά του 30, αν αφαιρέσει κανείς την ποίηση και συγκεκριμένα το Σεφέρι, σε ό,τι αφορά την πεζογραφία, δεν μου έλεγε το παραμικρό. Εκτός από τον Κοσμοπολίτη βεβαίως. Τον οποίο το θεωρώ μέγιστο. Το θεωρώ μέγιστο, πραγματικά. Από την νεότερη λογοτεχνία ξεχωρίζετε τίποτα? Τελευταίες δεκαετίες. Γράφονται πολύ όμορφα και σημαντικά πράγματα, βρε παιδί μου, αλλά ίσως είναι πολύ νωρίς να κάνουμε αποτίμηση. Αλλά ας το αφήσουμε. Δεν υπάρχει βιασύνη για αυτά τα πράγματα. Όχι. Ο χρόνος θα δείξει. Οκ, ευχαριστώ.